Ελάτε τώρα να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με τη Θεσσαλονίκη. Θα επιστρέψουμε για λίγο στα επεισόδια που είχαμε με αφορμή τους πληστηριασμούς. Η Ελένη Ιατρού είναι μαζί μας, γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι φτάνουν στην εισαγγελία αστυνομική για να καταθέσουν μηνύσεις, Ελένη. Για ποιο λόγο? Καλή σας ημέρα. Βρισκόμαστε μπροστά στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης και έχουμε μια παράσταση διαμαρτυρίας σε εξέλιξη, σε πρώτο στάδιο. Μπορείτε να δείτε το πανό, ναι, το οποίο γράφει «Παλεύουμε με την εγκληματικότητα και την εγκληματική αδιαφορία σας». Το σας σε ποιον απευθύνεται θα το δούμε τώρα. Mm-hmm. Και βλέπετε τους αστυνομικούς δυνάμεις στο ΜΑΤ, στο υποκατάστημα τράπεζας στις Φωτιές. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, τον Θοδωρή Τσαϊρίδη, αλλά και τον Δημήτρη Παδιώτη που είναι αντιπρόεδρος, για να μας πούνε τι σας βγάζει σήμερα σε αυτό το σημείο και τι πρόκειται να ακολουθήσει. Οι χθεσινές εικόνες, οι οποίες είδαν όλοι έξω από το συμβολογραφικό γραφείο, με αστυνομικούς των ΜΑΤ, τη ΣΥΜΕΤ, να δέχονται απρόκλητες και βίαιες επιθέσεις. Είδαμε αστυνομικό να είναι πεσμένος κάτω στο έδαφος και να δέχεται κλωτσιές και μπουνιές στο πρόσωπο. Είδαμε άτομα να παίρνουν μέχρι και τις ασπίδες και τα γκλόπα από αστυνομικούς και να τους χτυπάνε. Όλες αυτές οι εικόνες. Εσείς γιατί δεν αντιδράσατε χθες? Γιατί δεν προσπαθήσατε να αμυνθείτε και να αποθήσετε αυτούς τους ανθρώπους? Ρωτάει ο Δημήτρης, συγγνώμη κύριε Τσαϊρίδη, εσείς γιατί δεν προσπαθήσατε να αμυνθείτε και να αποθήσετε αυτούς τους ανθρώπους? Δεν υπήρξε καμία εντολή χθες να αποδηθούν τα συγκεκριμένα άτομα. Ενώ οι δημιουργίες λειτουργούν με εντολές, χθες ξαφνικά δεν υπήρξε δηλαδή καμία εντολή. Ζητούσαν οι υπεύθυνοι της δημιουργίας να χρησιμοποιήσουν τα δημόσια υλικά και να υπάρξει συνδρομή από άλλες δυνάμεις και δεν δόθηκε ποτέ καμία εντολή. Μιλάτε επίσης στην ανακοίνωσή σας για ασυλία σε μπαχαλάκηδες. Ποιοι είναι οι μπαχαλάκηδες και ποιος δίνει την ασυλία? Σαφέστατα μιλάμε για ασυλία. Εμείς αυτό αντιλαμβανόμαστε και γι' αυτό το λόγο σε λίγο θα κινηθούμε και προς τον εισαγγελέα υπηρεσίας όπου θα καταθέσουμε μήνυση. Κατά παντός υπευθύνουν για όσα συνέβησαν χθες και κατά αυτών που φαίνονται ξεκάθαρα στα βίντεο, διότι δεν μιλάμε για κουκουλοφόρους. Mm-hmm. Μιλάμε για άτομα που είχαν που φαίνεται ξεκάθαρα τα πρόσωπά τους και είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι που πρωτοστατούν σε αυτά τα επεισόδια. Όταν λέτε κατά παντός υπευθύνου, μιλάτε για κατά της ηγεσίας ελληνικής αστυνομίας? Θα το κρίνει η ίδια αν υπάρχουν υπεύθυνοι, και αν υπάρχουν υπεύθυνοι, ναι, θα πρέπει κάποια στιγμή να λογοδοτήσουν. Δεν μπορεί να τραυματίζονται συνεχώς αστυνομικοί. Πάμε και στον ολοκαλεσμένο σου, Ελένη. Να μην λογοδοτεί κανένας. Βέβαια, να πούμε ότι οι διαδηλωτές λένε μας ψεκάζαν και μας τυπούσαν συνέχεια. Βλέπουμε, υπάρχουν και τα βίντεο, βλέπουμε και τον αστυνομικό κάτω, βλέπουμε και τους διαδηλωτές. Όμως που και αυτοί είχαν συμπλοκή ισόμενου στους αστυνομικούς και δέχτηκαν και αυτοί χτυπήματα. Κύριε Παδιώτη, ειδικά πώς αυτό... τελικά είναι οι αστυνομικοί που έχουν χτυπηθεί? Έχουν χτυπηθεί 6 αστυνομικοί που οδηγήθηκαν χθες στο νοσοκομείο. Δυστυχώς από την πρώτη στιγμή διαμαρτυρηθήκαμε για το θεσμό των πληστηριασμών. Ήμασταν απέναντι σε αυτήν τη διαδικασία. Βλέπουμε αστυνομικούς να χτυπιούνται κάθε Τετάρτη. Δηλαδή έχει γίνει, όλοι είναι στημένοι πλέον έξω από τα συμβολογραφικά γραφεία για να βλέπουν αυτές τις εικόνες. Και θα δούμε και πιο άσχημα πράγματα αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Θα βλέπουμε αστυνομικούς να είναι έξω από σπίτια και να βγάζουν φτωχούς ανθρώπους. Από εκεί και πέρα, για τα χθεσινά γεγονότα, όπως είπε και ο πρόεδρος, θα πάμε στην εισαγγελία να καταθέσουμε μήνυση. Εμείς, σαν αστυνομικοί, σαν συνδικαλιστές, θέλουμε να τερματιστεί αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, ο καθένας να κάνει πολιτικά παιχνίδια, ο καθένας για ψηφιδρικούς λόγους. Στις πλάτες των αστυνομικών να γίνουν και σε τελική ανάλυση, κύριε, δεν ευθύνεται ο αστυνομικός για τους πληστηριασμούς. Δεν μπορεί να πληρώνουν λοιπόν οι αστυνομικοί την όποια αντίδραση. Ούτε ο αστυνομικός, ούτε ο συμβολιογράφος, ούτε κανένας από όλους αυτούς. Είδαμε και από την άλλη. Είδαμε και από την άλλη πλευρά υπάρχουν τραυματίες. Είδαμε χαρακτηριστικά. Δεν λέει κανείς, ρε Ελένη, ότι. Προφανώς και από δύο πλευρές υπάρχουν, αλλά αυτή η ιστορία δεν πρέπει να σταματήσει. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση επιτέλους? Δέρνονται αστυνομικοί, δέρνονται πολίτες. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε κάθε Τετάρτη? Λοιπόν, έχουν δίκιο και οι άνθρωποι εδώ.